παρλαμπάκια. Καλημέρα. Αχ, κύριε Άλεξ, τι εκπληκτή. Πώς είστε? Πόσο χαίρο. Πώς είστε? Όλα πώς καλά. Είστε? Φίλε μου, σας χαίρω. Έγινε πολύ ωραίος ο χώρος. Μα τι είναι αυτά που λέτε, από όλα αυτά τα χρωστάμε σε εσάς. Όχι, πόσο όχι, χαίρο που ήρθατε να μας επισκεφτείτε, νέρα μου. Θα σας προσφέρω κάτι. Θα θέλετε να καθίσετε, ένα ποτό? Όχι, Γκαμπριέλ, ευχαριστώ, περαστικός είμαι. Δον Πέτρο, μπορούμε να μιλήσουμε? Ναι, είναι κάτι σοβαρό? Όχι, όχι, καθόλου να πατάμε καθόλου. Ελάτε, έχουμε κάτι θαυμάσιες γρανίτες. Θα σας κεράσω μία μέχρι να μου πείτε περί τίνος πρόκειται. Όχι, μην μπαίνετε στον κόπο, τον Πέτρο. Όχι, δεν είναι κανένας κόπος, Άλεξ. Με τα χαράς, κοιτάξτε με αυτή τη ζέστη, χρειάζεται κάτι δροσιστικό. Εντάξει, άνθρωπε μου, εντάξει. Οι κούρες μου είναι καλά? Ναι, 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 όλα είναι μια χαρά, όλα είναι. Ωραία, πέστε μου τότε πώς μπορώ να σας βοηθήσω. Τον Πέτρο, θα σας κάνω μια ερώτηση, κάπως προσωπική, αλλά πρέπει να μάθω την αλήθεια. Ναι, πέστε μου. Η Μαρία Χωσέ έχει δίδυμη με αδερφή? Όχι. Σίγουρα, γιατί μου φαίνεται πολύ περίεργο που κάποιος πριν από λίγο καιρό έχει δει μια κοπέλα ίδια με τη Μαρία Χωσέ, κάποια Σάντρα. Ναι, κάτι μου είπε και ο κύριος Ρομπέρτο. Δόνια Λούπε. Δύο νερά Χαμάικα, με πολύ πάγο, σε παρακαλώ. Τι πράγματα, ε! Απίστευτα! Κοιτάξτε, θέλω να το δείτε αυτό. Ναι, βλέπω. Τι βλέπετε, καλά? Ναι. Δον Πέτρο, θέλω να ξέρετε ότι μπορείτε να εμπιστευτείτε. Ευχαριστώ. Φαίνεται πραγματικά πολύ περίεργο που υπάρχει τόση ομοιότητα με αυτή τη γυναίκα και τη Μαρία Χωσέ, εκτός και να υπάρχει κάποια συγγένεια. Κι εγώ εκπλήσωμαι από αυτό. Ίσως απλά να μοιάζουν λίγο. Αλλά τώρα που τις βλέπω καλύτερα, φαίνεται ότι είναι διαφορετικές. Αλήθεια, Άλεξ. Δεν καταλαβαίνω. Πρέπει να είναι από αυτά τα περίεργα της ζωής τελικά. Εντάξει, τον Πέτρο, σας αφήνω να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Κι εγώ το ίδιο. Θα τα πούμε τούτο να προσέχετε πολύ, ε. Να μας ξανάρθετε, ρε. Να είστε καλά. Και εσείς το ίδιο. Τι έγινε, φίλε μου? Ήρθε να με ρωτήσει αν η Μαρία Χωσέ έχει τη δίδυμη αδελφή. Και εσείς τι του είπατε? Πώς όχι. Θεέ μου, και γιατί? Γιατί πώς θα πω στις κόρες μου ότι όλο αυτό το καιρό τους έλεγα ψέματα? Θα έχανε την εμπιστοσύνη τους, Σούτσο. Φαντάζεσαι πόση κακία θα μου κρατήσω. Που δεν τους έδωσα την ευκαιρία να μάθουν για τη μητέρα τους. Όχι, Σούτσο, δεν τολμώ. Κοιτάξτε, τον Πέτρο, μην παίζετε με την φωτιά. Αν μάθει από μόνος του ο νεαρός Άλεξ την αλήθεια για όλα αυτά, τότε αλίμονό σας, φίλε μου. Απάντα. Απάντα, Σάντρα. Ναι. Θέλω να μιλήσω με τη Σάντρα, παρακαλώ. Υπάρχει κάποια Σάντρα εδώ? Όχι, όχι, φτάμεις. Ναι, εδώ είναι, είναι τόσο μεθυσμένη που δεν ακούει. Ποιος είσαι και γιατί απαντάς στο τηλέφωνο? Το βρήκα πεταμένο. Φοντάνα την τρέπει, εκπληρώνει επιθυμίες. Αυτή η σπηλιά πρέπει να μας εκπληρώσει μια επιθυμία που θα ζητήσουμε για το σύμπαν. Από εδώ είναι ο κύριος Ινστιτούτου. Αυτός είναι υπεύθυνος για τις ανασκαφές. Κύριε Πούς. Κύριε Λασκάνο, κοιτάξτε, έχουμε μια επίσκεψη από την κατασκευαστική Λομπάρδο, την κυρία Βικτόρια. Βικτόρια Λομπάρδο. Χαίρομαι πολύ. Ο κύριος Φερνάντο. Τι καλά, γεια σας, πώς εισπόητευμα. Πετε μου, πώς πάνε οι ανασκαφές και η ανακαλύψη στην περιοχή? Θαυμάσια. Έχουμε βρει ένα νέο υπόγειο. Είναι πιο μικρό, αλλά είναι μια κατασκευή τηλετουργικής προέλευσης. Αν θέλετε, μπορούμε να πάμε να το δούμε. Κοιτάξτε, τι βρήκαμε από ό,τι έχουμε διαβάσει. Είναι μια ομάδα που εγκαταστάθηκε εδώ, από την περιοχή Πουκ, που είναι ένα από τα 5 αρχαιολογικά στυλ των Μάγια. Θαυμάσια. Πολύ ενδιαφέρον. Θέλετε να πάμε να το δείτε? Ναι, βέβαια, πάμε. Πάμε. Μετά κατάφερα τον Ουλίσσες να μου πει την υπόλοιπη ιστορία.
Ότι η σύζυγος του κύριου Πέτρο τον εγκατέλειψε και έφυγε με άλλον. Και για κάποιο λόγο πήρε τη δίδυμη με αδελφή της Μαρίας Χωσέ. Την κοπέλα στη φωτογραφία του κινητού, τη Σάντρα. Έφτιαξαν τη ζωή τους με μια καλή οικογένεια, πλούσια. Αλλά η μητέρα έμεινε χείρα. Τώρα ο υποτιθέμενος παππούς της Σάντρας που είναι πολύ μεγάλος, σκέφτεται να της αφήσει μια περιουσία και αυτό όπως φαντάζεσαι για τον Ουλίσσες είναι πολύ δελεαστικό. Και η μητέρα της Μαρία Χωσέ. Ξαναπαντρεύτηκε. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ο Δον Πέδρο αρνήθηκε ότι έχει ακόμα μια κόρη. Εντάξει, Άλεξ, δεν πρέπει να είναι και πολύ εύκολο. Αν τόσα χρόνια κράτησε αυτό το μυστικό και δεν το πει στις κόρες του, πώς θα το κάνει τώρα. Ποιο είναι το επίθετο του σύζυγου αυτής της γυναίκας? Αυτή η γυναίκα λέγεται Λένα και το επίθετο του σύζυγου πρέπει να είναι Κρούγερ. Κρούγερ, γιατί μια φορά την είδα με τον Ουλίσσες και αυτή μου συστήθηκε με αυτό το επίθετο. Πού μένει? Νομίζω κοντά στον Λούκα. Άλεξ, γιατί θέλεις να ανακατευτείς? Τι σε ενδιαφέρει εσένα? Σκέφτηκα ότι μπορεί να πρόκειτο για ένα νέο κόλπο του Μπρούνο. Όχι, όχι, σε αυτό ο Μπρούνο δεν έχει καμία σχέση. Πρέπει να πω στη Φίλιππο ότι το φαγητό στα εστιατόρια είναι πολύ καλό. Ό,τι μας έβαλε είναι πολύ νόστιμο. Χαίρομαι που σ' αρέσει. Αυτό που μ' αρέσει είσαι εσύ. Εδώ και πολύ καιρό ήθελα να γίνω φίλος σου. Εδώ και πολύ καιρό πίστευα ότι δεν θα ξαναείχα κάποιον φίλο. Μιλώντας γι' αυτό, ο θείος σου μου είπε ότι ο Μπρούνο είναι ο φίλος της Κάτια. Ο Μπρούνο δεν ενδιαφέρεται για την αδελφή μου. Απλά τη χρησιμοποιεί. Δεν αμφιβάλλω αν ήταν αυτή που του είπε για το ταξίδι μας. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι ότι μπορεί να της κάνει κακό. Ας ελπίσουμε πως όχι. Εξάλλου η Κάτια δεν είναι ανοητή. Εντάξει, αλλά καλύτερα ας μην μιλάμε γι' αυτό. Δεν θέλω να χαλάσω τη μέρα μου. Καλύτερα ας μιλήσουμε για μας. Γιατί πράγμα θες να μιλήσουμε? Τα έχουμε πει όλα πάνω σε αυτό το θέμα. Μα δεν έχουμε φτάσει σε κανένα συμπέρασμα. Το συμπέρασμα είναι ότι... Το συμπέρασμα είναι ότι αγαπιόμαστε και νοιαζόμαστε ένας για τον άλλον. Και δεν μπορούμε να περιφρονούμε την ευκαιρία να είμαστε ευτυχισμένοι, Βικτόρια. Για όσο καιρό να είναι. Ξέρεις, εδώ κοντά υπάρχει ένα μέρος. Τι μέρος? Είναι ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Είναι ένα λάθος. Όχι, όχι, πάμε. Ένα λάθος που θέλω να κάνω εδώ και πολύ καιρό. Σ' αγαπώ, Βικτόρια. Σ' αγαπώ. Και αυτή η σαμπάνια? Ήταν εδώ. Και σε περίμενε. Είσαι Δεν θα μετανιώσεις. Δεν θα τρομάξει. Δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να κλείσουμε το φως? Αυτή τη στιγμή την περίμενα εδώ και πολύ καιρό. Regálame tus sueños en esta madrugada. Haz de estos dos brazos tu almohada. Hoy vístete de gala y tómame con calma. Hoy muere en mí la niña y nace la mujer. Desvísteme despacio y ten mucho cuidado, no vayas a despertar viejos fracasos. Abrázame con fuerza, con ganas y paciencia. Jamás sueltes mis manos, amor, cuánto te amo. Permíteme adorarte y hacerte tantas cosas. Amor, cuando hay amor, no existe el orden.
amor, cuando hay amor, no hay pecado. Vivamos la inconsciencia. Amor, no hay pecado.